Θα γίνω για μία ακόμα φορά κοινωνός προβλημάτων, δυστυχώς. Αυτός είναι ίσως ο ρόλος μας. Δεν θα καταχραστώ πολύ από το χρόνο σας. Εν συντομία και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα ήθελα να σας καταθέσω τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό σε ιατρικό προσωπικό, για να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής σήμερα υπηρετούν 4 κατηγορίες γιατρών. Αυτές είναι οι εξής. Είναι οι ειδικευόμενοι που είναι ασκούμενοι, οι μόνιμοι ειδικευμένοι. Οι επικουρικοί ειδικευμένοι που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι μετακινούμενοι ειδικευμένοι από άλλους φορείς γιατροί. Αυτές οι 4 κατηγορίες. Αναλυτικότερα, λοιπόν, με βάση τις κατηγορίες, η κατάσταση είναι η εξής. Στην κατηγορία των ειδικευόμενων γιατρών, η θέση στο νοσοκομείο του Κιλκής είναι 49. Σήμερα υπηρετούν 45 γιατροί, ενώ 11 από αυτούς είναι σε παράταση. Δηλαδή, ενώ έχει λήξει η θητεία τους, αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Άρα, οι κενές θέσεις είναι 15, δηλαδή σε συνολικό ποσοστό 31%. Στην κατηγορία του μόνιμου ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, η θέση είναι 86, υπηρετούν 50 γιατροί, κενές θέσεις είναι 36, δηλαδή σε ποσοστό 41% υπάρχουν κενές θέσεις. Για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες, χρησιμοποιούνται επικουρικοί ειδικευμένοι γιατροί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Λόγω των αυξημένων αναγκών χρόνων, συντοχρόνων, ο αριθμός αυτών των επικουρικών γιατρών αυξάνονταν, με σήμερα να χρησιμοποιούμε 10 επικουρικούς ειδικευμένους γιατρούς. Επειδή όμως και πάλι δεν επαρκούσαν οι ανάγκες, χρησιμοποιούνται και γιατροί μετακινούμενοι από άλλους φορείς, συνολικά περίπου 14. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται περιοδικά μέχρι και σήμερα μετακινούμενοι γιατροί από άλλες μονάδες υγειονομικές και ιδιώτες γιατροί, μόνο για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών του νοσοκομείου, είναι συνολικά γύρω στους 10 στον αριθμό. Ανάλογες είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν τόσο και στο νοσηλευτικό, στο παραϊατρικό, στο διοικητικό και στο λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος συνεχίζει να βιώνει την ιογενή πανδημία, έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες στην υγεία για λειτουργία ειδικών ιατρίων, τακτικών και επιγόντων αλλά και νέων κλινικών λοιμόξεων για την νοσηλεία, τη διερεύνηση και τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Εμείς όμως, αντί να εκμεταλλευτούμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση προς όφελος της ενδυνάμωσης με έμψυχο δυναμικό του νοσοκομείου μας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, παραμένουμε ουραγοί παρακολουθώντας απλώς τις εξελίξεις. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω εργασιακή επιβάρυνση του ήδη εξουθενωμένου και μειωμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αφού όλοι χρησιμοποιούνταν παντού και όπου υπήρχαν ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η εξεύρεση των γιατρών για την κάλυψη των αναγκών με συμβασιούχους είναι δυσχερής, γιατί δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Επίσης, οι νέοι γιατροί έχουν επιλέξει τον δρόμο του εξωτερικού, οπότε δεν υπάρχουν και ειδικευόμενοι γιατροί σε αναμονή όπως συνηθίζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω πλέον ότι βιώνουμε τα χρόνια στα οποία δεν υπάρχουν πλέον ενδιαφερόμενοι γιατροί ούτε για τις μόνιμες θέσεις των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ. Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται περίπου 3 με 4 γιατροί από το νοσοκομείο μας, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται σε μικρότερες βαθμίδες, ελάχιστοι από αυτούς. Δεν θα σας αναφέρω για τους συναδέλφους οι οποίοι ασθενούν ή θα πρέπει να είναι σε καραντίνα λόγω της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προηγούμενο μήνα, έχουμε 6 θέσεις αναισθησιολόγων, 4 δουλεύουν, ο ένας είναι μετακινούμενος στο Ιπποκράτειο γιατί καλύπτει τις ανάγκες των αναισθησιολόγων του Ιπποκρατίου. Νοσήσανε οι 3 συνάδελφοι και έμεινε ο ένας αναισθησιολόγος διευθυντής στο βαθμό να κάνει 10 συνεχόμενες εφημερίες στο νοσοκομείο για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Το έχουμε επισημάνει εδώ και μία δεκαετία ότι οι εμβαλωματικές λύσεις των επικουρικών ειδικευμένων γιατρών και των μετακινούμενων ειδικευμένων γιατρών δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά τα μεταθέτουν χρονικά. Ριζική λύση είναι η πρόσληψη μόνιμων ειδικευμένων γιατρών για να καλύψουν όλες τις ανάγκες στο νοσοκομείο μας. Οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, ενώ ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών συνεχώς μειώνεται. Σχήμα οξύμορο. Ακόμη περιμένουμε το διορισμό παθολόγων, νευρολόγου, παθολογανατόμου, δερματολόγου και γνάθοχειρουργού. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που τη χρησιμοποιείτε πολύ συχνά στις ομιλίες σας. Είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Πριν από 8 με 9 χρόνια, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών φώναζε για έλλειψη γιατρών στη χειρουργική κλινική. Τότε κινδύνευε με αναστολή η χειρουργική κλινική. Δεν είχαμε γενικούς χειρουργούς. Σήμερα η παθολογική κλινική βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν η παθολογική κλινική είναι μια διασυνδεόμενη κλινική, γιατί αυτή τη στιγμή οι παθολόγοι έχουν την κάλυψη και την εποπτεία και της λειτουργίας της παθολογικής κλινικής αλλά και της λειτουργίας της κλινικής των ιογενών λοιμόξεων του COVID.
Αυτή λοιπόν η κλινική μέχρι πρότινος λειτουργούσε με τις υπερπροσπάθειες τριών μόνιμων ειδικευμένων παθολόγων. Εδώ και δύο εβδομάδες μαθαίνουμε ότι η διευθύντρια της κλινικής έχει κάνει αίτηση παραίτησης, οπότε θα κινδυνεύουμε να μένουμε με δύο παθολόγους. Οι εν λόγω γιατροί είναι επιφορτισμένοι να παρακολουθούν όλους τους ασθενείς παθολογικής κλινικής, της κλινικής των ασθενών με υιογενή λίμωξη και τους ασθενείς της εφημερίας. Δηλαδή, ένας γιατρός να είναι σε τρεις μεριές ταυτόχρονα. Διακτηνιζόμαστε στην ουσία. Η λειτουργία των δύο κλινικών λοιπόν παραμένει μετέωρη αδύνατη με τους ήδη υπάρχοντες και εξουδενωμένους γιατρούς παθολόγους. Για το λόγο αυτό έχουν επιστρατευτεί γιατροί άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσοκομείο μας, όπως πνευμονολόγος και γαστρεντερολόγος, και μετακινούμενοι γιατροί από άλλες υγειονομικές δομές, αλλά μετακινούμενοι και ιδιώτες γιατροί με σκοπό να βοηθήσουν στη διαχείριση των ασθενών. Η δημιουργία λοιπόν μιας και μόνο κλινικής ασθενών με υιογενή λίμωξη σε ένα νοσοκομείο που το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, στο οποίο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό παθολόγων, δεν διαθέτει επαρκή αριθμό νοσηλευτών, δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν διαθέτει μονάδα αυξημένης φροντίδας, δεν διαθέτει επίσης επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνη, επιστημονικά αδύνατη και μειώνει πάρα πολύ τις ποιότητες και τις ποσότητες παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς οι οποίοι ζητούν την λύση στα προβλήματά τους. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω και το υπενθυμίζω συνεχώς ότι παρότι ο νομός είναι παραμεθόριος, παρότι το νοσοκομείο του Κιλκής διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό προσφυγικό, παρόλα αυτά το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Κιλκής δεν λαμβάνει ούτε την άδεια παραμεθοριού αλλά ούτε και το επίδομα παραμεθοριού. Στο νοσοκομείο μας λοιπόν θεωρούμε και έχουμε κάνει επανειλημμένως την πρόταση ότι για να αυξηθεί η προσφορά φροντίδας υγείας και πρέπει να αλλαχθεί το πεπαλαιωμένο οργανόγραμμα, να αυξηθεί ο αριθμός των κλινών του νοσοκομείου σε 257, να δημιουργηθεί μονάδα εντατικής θεραπείας, να αυξηθεί γενναίο ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού από 89 σε 143 και των ειδικευόμενων από 49 σε 65. Όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ανάλογες αυξήσεις σε νοσηλευτικό, σε παραϊατρικό, σε διοικητικό και λοιποπροσωπικό. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες για λύση, δυστυχώς οι συνθήκες εργασίας μας όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν. Παρότι σε καθημερινή λοιπόν βάση βιώνουμε την ποσοτική και ποιοτική μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την υποβάθμιση των συνθήκων εργασίας, την αποξίωση του λειτουργήματός μας, την αμφισβήτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όλοι εμείς οι έντιμα εργαζόμενοι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καθημερινές μάχες για την βελτίωση της ποιότητας της υγείας των πολιτών του νομού μας, αλλά και της χώρας μας.